Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τη δείτε και από τις δύο πλευρές. Νάτι. Για να δω τις κοριτσάρες μου. Εδώ. Όλα τα κορίτσια μου είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Ορίστε, από την Πάτρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Τι κάνετε? Είσαστε έτοιμες? Ετοιμάζουμε και φόδρες γι' αυτό. Δεν έχουμε τώρα προς το παρόν. Εδώ έχει και κάτι λαθάκι η Ανίτα, γιατί χτες το φτιάχνε 11-12 ώρα τη νύχτα. Μέσα σε μια μισή ώρα το τελειώνει τα Άνιτα. Πάνε εύκολο. Ό,τι πιο εύκολο, με δύο κουβάρια πάφη. Θα δείξουμε και τα χρωματάκια. Είναι παν εύκολο. Θέλω να μπείτε όσο γίνεται περισσότερο, να κοινοποιήσετε όσοι μπορείτε περισσότεροι, για να δουν και τα νέα τα κορίτσια μας που δεν ξέρουν να πλέκουν. Είναι μία τσάντα με τα δάχτυλα, πανεύκολη. Στα σετάκια όσες θέλετε να πάρετε υλικά. Το έλασμα το οποίο που βρίσκεται εδώ, το 27 και περιμένουν να έρθει και 22. Και λίγο πιο μικρό, θα έρθουν μέχρι την Παρασκευή πιστεύω, είναι στα 8 ευρώ. 8 δεν είναι το έλασμα? Ναι. Όλα έχουν ίδια τιμή. Μας τρέλανες. Εγώ είμαι καλό κορίτσι. Γιατί το λες αυτό, Μέρη? Έχεις κάποιες υποψίες, έχεις κάποιες ενδείξεις? Θα σας δείξω και την Θοδώρα στην τζαντούλα. Κάνε και Θοδώρα. Με το μικρό το έλασμα. Να το. Είναι η κόρη και η μαμά. Εγώ είμαι η μαμά, να ξέρετε. Ω, γεια σου Φανή μου. Να τη και η Λένια όμως. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν έχουμε μόνο τα μεγάλα, τα 27, όσες θέλετε, και νομίζω έχουν μείνει μόνο 6 κομμάτια, γιατί γίνεται χαμός από το πρωί. Μαρία Δανέζη, έχεις έλασμα, έχεις πάφη σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, θα ξεκινήσεις μαζί μου. Δες ποιο έλασμα έχεις, αυτό είναι το 27. Αν έχεις πιο μικρό, θα σας πω για τις Θοδώρες περίπου πόσες θηλιές θα βάλετε. Εντάξει, με τα δάχτυλα. Λοιπόν, θα περιμένω να μπείτε αρκετοί, να γίνουμε τουλάχιστον 200, τουλάχιστον. Θα δείξω λίγο τι χρώματα έχουμε. Αλλά πριν από αυτό θέλω μία βοηθό, παρακαλώ. Μία βοηθό. Η Ελένη Κοντζαμανίδου, θες έλασμα? Ελένη, και νήματα, τι θέλεις? Μία βοηθό, παρακαλώ. Γιατί έχω από εδώ. Θέλω το φούξ στο τσαντάκι. Το σακίδιο, για να δείξω λίγο τι έχει μείνει. Σιγά σιγά θα δώρα στις τροφές και στις γωνίες. Τα κρατήσαμε για το δικό μου. Θέλει και για το δικό σου? Έλασμα. Ναι, το δικό μου. Ναι, αν θέλει και για το μεγάλο, δικό. Μαζί με κάτι γράφει. Με κεραμιδί κλωστή θέλει. Α, είναι το δικό σου. Ναι, το δικό. Λοιπόν, ξαναδείχνω λίγο το σακίδιο αυτό που δείξαμε χθες. Τα υλικά τι έχει μείνει από αυτά εδώ πέρα. Νήματα και τα λοιπά, σας λένε τα κορίτσια τι έχει μείνει. Εννοείται θα την έχεις δει μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, έχουν μείνει από δύο τεμάχια μόνο. Αν θέλετε μόνο το λουρί, είναι στα 8 ευρώ. Αν θέλετε όλα τελικά για την τσάντα, πλέγμα, φόδρα έτοιμη, πάτο, ένα νήμα χρειάζεται και ένα μαγνητάκι, είναι στα 25. Παρακαλώ. Βοηθό που ήθελε. Α, ναι, κάτσε για βοηθό μέχρι να χτυπήσουν τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο σοκολατή, δύο αυτού του δέρματος που έκανα εγώ χθες. Του πουρου έχει, λέει η Μαρία, ακόμα, δεν είναι μόνο δύο. Καφέ σκούρο, μπες σκούρο, 8 ευρώ έχει το λουρί, αν δεν θέλετε να πάρετε πολύ καλή υλικά. Πράσινο, κάτι τα μηνύματα, ποιος τα βλέπει στον δρόμο σου. Και ένα μεγάλο έλασμα. Η Λένα, η Μπαλάσκα θέλει και ένα μεγάλο έλασμα και κόκκινο. Λοιπόν, όσες θέλετε από αυτά τα λουριά δεν θα υπάρχουν στο e-shop. Ήρθανε και να δοθούν σε προσφορά σε εσάς. Επομένως, παίρνετε τηλέφωνο τα κορίτσια, στέλνετε μήνυμα και λέτε τι θέλετε να σας κρατήσουμε. Εχθές δείξαμε πώς πλέκεται αυτή η τσαντούλα.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πανάλαφρη είναι. Κράτε εσύ το έλασμα το μεγάλο, να μην τελειώσουν. Εντάξει, ελάσματα μόνο μεγάλα, όσες θέλετε. Μεσαία ή και πιο μικρό θα έρθει ένα από αυτό. Αυτό είναι το μεσαίο. Θα πείτε τα κορίτσια και σας κρατάνε. Μέχρι την Παρασκευή θα τα έχω. Δεν πειράζει και το μικρό είναι ωραίο, Μαρέρια. Τρία μεγάλα θέλει μπαλάσκα. Όχι, όχι, όχι. Άγρια τα πράγματα, ξέρετε, θα τα πάρει όλη η μπαλάσκα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε τι υπάρχει στο πάφι. Το δικό μου το χρώμα πρώτα να βρω. Μισό λεπτό να βρω το δικό μου το χρώμα. Ποιο είναι το δικό μου, δεν είναι αυτό. Αυτό. Λοιπόν, το δικό μου το χρώμα είναι το 179. 3 ευρώ το τεμάχιο έχει. Και έχουμε 2 κουβάρια χρειάζεστε εδώ, ακριβώς 2 όμως, 2. Δέστε το λίγο, αν θέλετε κάτι πιο μικρό, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε σε αυτό το μέγεθος. 3 ευρώ το τεμάχιο, είναι 8 ευρώ το έλασμα και 6 ευρώ τα 2 τεμάχια και 7 ευρώ η φόδρα, εάν θέλετε, θα έχουμε έτοιμες φόδρες. Μέχρι την Παρασκευή θα τις έχουμε έτοιμες. 6 συν 8 συν 7 είναι 21 ευρώ τελικά. 21 ευρώ τελικά μαζί με τη φόδρα. Τη φόδρα την τράβετε εσείς. Θα είναι έτοιμη με τσέπη. Εντάξει, λοιπόν. 179, λέω τους κωδικούς, αυτό είναι το δικό μου χρώμα. Έχουμε σοκολατή το 321. Και αν θέλετε τα χρώματα σας τα στέλνουν οι κορίτσια να δείτε. Έχουμε πουρου ανοιχτό το 530. Έχουμε λίλα, μοβ, συγγνώμη, μοβ, το 378. Εγώ θα σας τα δείξω όλα τα χρώματα. Έχουμε το γκρι που έκανε η Θοδώρα, το 87. Πάμε να κάνουμε λίγες κοινοποιήσεις, να ανέβουμε. Έχουμε γκρι ανοιχτό, το 416. Έχουμε ροζάκι ανοιχτό, το 31. Είναι με τις θηλιές το νήμα και κυρίως με αυτό το νήμα κάνουμε κουβερτούλες, εντάξει, και έχουμε δείξει και άλλα πράγματα, μαξιλορθήκες. Λοιπόν, η Λένα που πήρε 2-3 ελάσματα, θες, Λένα, να μου πεις ένα χρώμα που θες να φάλεις, φαίνομαι θολή. Φαίνομαι θολή. Ένα χρώμα που θες να σου το ξεκινήσω σε δικό σου έλασμα. Λοιπόν, μοβ σκούρο το 111. Πέστε μου, φαίνομαι λοθολή. Σιελάκι το 183, όχι, προφανώς έχεις λουκίες ή θέμα, δεν έχεις καλό ίντερν μάλλον. Αυτό το μοβ που είναι καινούριο, το 437, οκ. Okay. Αυτό το ωραίο το μπεζ, το 310, μόνο αν μου πεις μαύρο Λένα για να φαίνεται λίγο, έτσι. Ή κάποια άλλη, άμα θέλει κάποια άλλη να ξεκινήσω σε αυτήνα. Το 673, είναι δίχρωμο. Βασικά δίχρωμα, αλλά δεν είναι στα 3,5 ευρώ, γιατί έχουμε και δίχρωμα που είναι στα 3,5. Αυτά είναι. Μαύρο δεν σου κάνω, Λένα, τώρα εδώ πέρα, δεν θα φαίνεται, αγάπη μου. Μαύρο θα πάρεις να κάνεις εσύ. Το 62 τεβουάρ. Αν θες κάποιο άλλο χρώμα, κεραμιδί, το 597, εδώ. Μαύρο, το 60. Λευκό, το 55. Σαν πιο μήλο το λέω εγώ αυτό, το 28. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κοριτσιά. 56 κόκκινο. Αυτό το ωραίο εγώ το λέω τυρκουάζ ανοιχτό. Είναι το 15. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα δείξουμε σήμερα αυτήν. Μπες το σκούρο, λένε αυτό που μου άρεσε εγώ. Ελένη το 597. Ωραία. Λοιπόν, Λένε, επειδή είσαι εδώ, το 597 τι χρώμα είναι, Ελένη? Να σου κάνω, θες εσένα, Ελένη, να σου ξεκινήσω. Η Ελένη Κοντζαμανίδου που είναι στη Γερμανία. Γιατί η Λένα είναι εδώ, σε κλική, θα κάνω και εκείνο. Κοντζαμανίδου, θες να σου ξεκινήσω εσένα. Τιμή το έλασμα 8 ευρώ, το νήμα 3 ευρώ. Θέλετε 2. Σπυριδούλα μου, εσένα σε έκανα εχθές. Λοιπόν, 262. Η Ελένη Κοντζαμανίδου, ποιο θέλει, να ξεκινήσω τη Ελένη Κοντζαμανίδου. Που είναι στη Γερμανία. 485 και κίτρινο το 13.
του Πούρου διάλεξε Λένα το σάπιο μήλο. Τη λέμε θα το κάνω εκεί. Ποιο είναι αυτό το κεραμιδί? Ναι. Για την Κοτζαμανίδου. Ναι. Ωραία, στο μεγάλο τέλασμα. Έχω μεγάλο. Οπότε το κυρώνω. Ναι. Ελένη μου, θα σου ξεκινήσω εγώ. Δύο θέλουμε, όπως έτσι Θεοδόρα, θυμάσαι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμες. Δύο θέλουμε. Η Θεοδόρα θα μου αφήσει και το δικό της για να μετρήσω πόσες θηλιές έβαλε. Θυμάσαι πόσες θηλιές έβαλε. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι, διότι σίγουρα η Αλεξάνδρα της το έκανε. Όχι! Το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα. Ναι, μόνη μου το έκανα. Μόνη σου. Με έλεγε τι έκανα, αλλά... Σε έλεγε. Στα λίγε καλά. Πολύ καλά. Για να βγει και εγώ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και έχουμε και ένα πολύχρωμο. Το 6245. Σαν τσιχλόφουσκα το λέει εδώ αυτό. Αλεξάνδρα, πες. Πες, Αλεξάνδρα. Πάμε να κάνουμε λίγες κοινοποιήσεις. Ταπ, ταπ. Ναι, μπράβο ρε. Εκτός τον πάτο, τον έκανε εκείνη. Κανονικά λέει πρέπει να το δείξει η Θοδώρα. Όχι, δεν τα λέω καλά. Ναι, ναι, τώρα δεν έχεις. Λοιπόν, την ξαναδείχνω λίγο να τη δείτε. Είστε έτοιμες. Θέλω να δω 20 που να γράφουν έτοιμοι. 20 να γράφουν έτοιμοι είμαστε, Ανίτα. Ή έτοιμοι σκέτο. Για να δω, για να, να μετράω 20. Για να δω. Πρώτη Μαλβίνα είναι έτοιμη. Γεια σου, Λίτσα μου. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Το ξέρω, Ζέτα μου, γι' αυτό το διάλεξα. 7, 8. Εννιά. Για να δω, για να δω. Για να δω, για να δω. 10. Κούντες. 11. Γράψτε έτοιμοι για να ξεκινήσω. 12. Πάμε, λέει η Ντίνα. 13. Τι θα δείξουμε. 14, 15. Για την Ελένη στην Γερμανία το ξεκινάω. Στο 15 μήναμε. Ετοιμοπόλεμες η Κική. 16. Τι 6, 11 μέτρησα εγώ. 17, εγώ αυτά που βλέπω. 18. 19. 19. 20, μπράβο σας. Τα έχασατε τις 20. Λοιπόν, τώρα όμως τη σκέφτηκα, επειδή αυτό κάνει θόρυβο εδώ πάνω, θα κάνουμε μία πατέντα, της Ανίτας οι πατέντες είναι αυτές. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο, αυτά τα παίρνω γιατί θα τα χρειαστώ σπίτι, σας ετοιμάζω κάτι τρομερό, μία ζακέτα τρομερή. Λοιπόν, θα εκμεταλλευτούμε το γουνάκι της Πινελόπης. Ώστε δέστε, αυτό το γουνάκι είναι πολυμορφικό. Το χρησιμοποιείς για πολλούς τρόπους. Έτσι, το χρησιμοποιείς πιο πολύ να το φοράς, το φορούσα το πρωί. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα, διότι θα έχουμε πρόβλημα, γιατί θα κάνει φασαρία εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ πέρα στο τραπέζι μου, στο γραφείο μου, για να είναι πιο μαλακά και να μην ακούγεται το τικ 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 από το έλαζεμα που θα χτυπάει. Πάλι θα ακούγεται, αλλά νομίζω ότι θα ακούγεται τόσο. Για να το βάλω διπλό λίγο. Πατέντες ποντιακές είναι αυτές. Δώστε μου 2 λεπτά. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σας σκέφτομαι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Σουρμένο το έβαλα. Τι να κάνω. Πολυμορφικό τέτοιο είναι αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε το νήμα μας. Σήμερα θα δούμε φούλα μου. Τσαντάκι με έλασμα. Πολύ καιρό μου το ζητάτε.
Το είχα καθυστερήσει, να και το δώρα στο μικρούτσικο. Λοιπόν, χαρτόνι, πού να βρω το βεζέτα μου. Άστο, δεν πειράζει, το γουνάκι νομίζω δεν θα είναι τόσο τρομερό, ενώ άμα κουμπάει σκέτο θα είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 31 φιλιές θέλουμε από τη μία πλευρά, 31 από την άλλη. Αλλά θα τα πούμε και λίγο τώρα εδώ. Δώστε μου 5 λεπτά. Κορίτσια, μία να έρθει λίγο, να μου φτιάξει λίγο το φως, παρακαλώ. Θέλω να φροντιστεί φωτός. Αυτό πρέπει να έρθει πιο εδώ κοντά μου, μπορεί. Όσο μπορείς, όσο μπορείς. Εδώ, μπράβο. Φτάνει όμως να μου χτυπήσει το ring. Μου χτυπάς το ring, Φωτόρα. Εκεί. Okay. Λοιπόν, ανοίγουμε το έλασμά μας. Βλέπετε καλά. Εγώ θα το μετακινώ λίγο. Αχ, ωραία. Για να βλέπετε καλά. Είδες πώς προσέχω. Πάρ' το λίγο αυτό. Τράβα το λίγο. Τράβα το. Ωραία, και κόπησε το εκεί πάνω. Μπορείς. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε 33 θηλιές από τη μία πλευρά και 33. Δεν το πιστεύω, Φωτόρα. Αφού εσύ πέρασες από εκεί, πώς έγινε αυτό? Δεν υπάρχει σε αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να κόψω λίγο την πρώτη κλωστή μου εδώ, τη θηλιά μου αυτή, για να αφήσω λίγη κλωστή, για να με βοηθάει να ξέρω ότι είναι εδώ το ξεκίνημά μου. Κορίτσια, ρωτάνε κάτι στο Facebook, δεν μπορώ να απαντάω τώρα. Για το μικρό Μαρία, μισό λεπτό θα σου πω. Λοιπόν, Μαρία, θα δεις λιγάκι πώς τις περνάω εγώ και θα δοκιμάσεις. Θέλει γύρω στα 15 νομίζω. Έτσι με έτσι ο δώρος από πάνω. Λοιπόν, δέστε τι κάνουμε. Ερχόμαστε εδώ. Όσο μπορούμε εδώ κοντά στο κλάτς, βάζουμε εδώ πέρα, ξεκινάμε και παίρνουμε και περνάμε θηλιές-θηλιές. Δηλαδή, μία θηλιά μέσα και μία θηλιά από εδώ. Έτσι, βγάζουμε την καινούρια. Εδώ. Μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ. Και περνάμε τη θηλιά μας. Αυτό που βλέπετε εδώ, εντάξει. Μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ και περνάμε. Μία θηλιά από μέσα, μία θηλιά από έξω και περνάμε την από μέσα θηλιά πάνω. Για να γίνει αυτό εδώ πέρα. Να, αυτά τώρα τα αφήνουμε εμείς να κατέβουμε προς τα κάτω. Δεν μας νοιάζει. Εγώ τώρα θα μετρήσω. 1, 2, 3, 4. Για το μεγάλο θέλει 33. 5. Φαίνεται καλά. 6. 7. 8. Αυτά το ότι γυρίζουμε μετά δίνει τη σημασία, θα τα φτιάξουμε μετά. 9. Μία θηλιά πάει από μέσα, μία απ' έξω η επόμενη. Τώρα είμαστε 9 ή 10. Λοιπόν, μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μαζί με αυτήν. Το σημαντικό είναι στη μία πλευρά και στην άλλη έχετε τις ίδιες θηλιές. Αυτό πρέπει να προσέξετε. Δύο τεμάχια θέλετε. Κάποια ρωτούσε πόσο βγαίνει όλο το σετ, κορίτσια. Εντάξει. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33 θα κάνουμε, ξέρετε. Θα τραβάμε όλα δεξιά. Θα ξαναμετρήσω λίγο, στο 17 νομίζω είχα μείνει. Το κανονικό πάθι, όχι το μικρό. 18 νομίζω. 19. 20, αλλά μπορείτε αν θέλετε το κάνετε και με το μικρό. 21. 22. 23. 24, 25, 26, 27,
28 29 30 Αλεξάνδρα, λίγο απαντάτε τα μηνύματα στο live. 31 32 33. Τώρα θα μετρήσω λίγο να δω ότι όντως είναι 33. Έρχομαι μέχρι αυτό το σημείο. Λοιπόν, και μετράω λίγο ξανά. Γυρίσω λίγο έτσι για να μου είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, σωστοί είμαστε, 33. Όχι, φόδρα θέλει, πλέγμα όχι. Λοιπόν, τώρα, εδώ που είμαστε, αφήνουμε λίγο δεξιά αυτή τη θηλιά, δεν αφήνουμε καμιά θηλιά, απλώς δεν ερχόμαστε ακριβώς επάνω σε αυτό εδώ πέρα το έλασμα, σε αυτήν εδώ τη βιδίτσα. Πάμε λίγο αριστερά, τεντώνουμε λίγο την κλωστή και συνεχίζουμε, κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Μετράμε πάλι 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, τραβάμε δεξιά, 19, 20, 20, 21, 20, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, τραβάμε λίγο δεξιά, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Θα μετρήσουμε τώρα για σιγουριά και δεν θέλουμε μία πλευρά μας με την άλλη είναι ίδιες, έτσι. Το νήμα πάφι είναι θηλιές έτοιμες, έχουμε κάνει και κουβερτούλες, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε το συγκεκριμένο βίντεο και σχέδιο, το έχω δει από την Αλιζέ, αν μπείτε στο YouTube γράψετε Αλιζέ Πάφι Back, θα σας το βγάλει. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Είμαστε σωστοί. Τώρα εδώ θα χρειαστούμε ένα σημαδάκι. Αν δεν έχετε σημαδάκι, μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο που θα μπορείτε να το έχετε σαν σημάδι για να σας διευκολύνει. Εντάξει. Λοιπόν, θα το χρησιμοποιήσω εγώ αυτό. Λοιπόν, τώρα κάνουμε μία σειρά, όπως μου τα δείχνει και στην Αλιζέ, στο οποίο κάνουμε μαζέματα. Εντάξει, κάνουμε κάποια μαζέματα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι οι θηλιές είναι έτοιμες σε αυτό το νήμα. Θα χρειαστεί 2 κουβάρια για το τριαντάρι. Αυτό το κανονικό είναι, δεν σημαίνει, ναι. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Πλέκω από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να το κάνουμε και αριστερόχειρες, γιατί αυτό πλέκεται όπως θέλετε. Υπάρχει το fine που έχει πιο λεπτές τρυπούλες και έχουμε κάνει στον καβά τσάντες και υπάρχει και αυτό το κανονικό. Λοιπόν, εδώ είναι το ξεκίνημά μας, εντάξει, η πρώτη μας θηλιά θα είναι αυτή. Παίρνουμε τις δύο θηλιές μαζί, εδώ τις επόμενες, τις κρατάμε στο χέρι μας και τις δύο και περνάμε την καινούργια θηλιά από μέσα και βγάζουμε εδώ. Θα κάνουμε δηλαδή την απλή πλέξη. Εδώ λοιπόν στην πρώτη θηλιά βάζω ένα σημάδι. Την επόμενη θηλιά δεν μαζεύουμε, πλέκουμε κανονικά. Και πλέκουμε κανονικά το απλό μας σχέδιο. Στις επόμενες δύο τις παίρνουμε μαζί και περνάμε από μέσα τη θηλιά. Την επόμενη την πλέκουμε κανονικά. Δεν είναι δύσκολο να ξέρετε, άμα ακολουθήσετε τις οδηγίες θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Τα δύο μαζί και περνάμε τη θηλιά από μέσα. Εδώ κανονικά. Τα δύο μαζί, κρατάμε και περνάμε, πάμε εδώ, κανονικό, ένα περνάμε από μία θηλιά. Θέλω να σας βάλω λίγο το link κάπως έτσι, μήπως δείχνει καλύτερα, εδώ. Τα δύο μαζί τα πιάνουμε και περνάμε τη θηλιά, εδώ. Κανονικό ένα. Βρίσκω την επόμενη θηλιά μου τώρα εδώ, να την έχω έτοιμη. Τα δύο μαζί. Περνάω. Κανονικό εδώ. Εδώ. Τα δύο μαζί, κανονικό, εδώ έκανα κανονικό, το βλέπετε αν κάποια στιγμή μπερδευτείτε και πείτε τώρα έκανα δύο μαζί κανονικό, το κανονικό φαίνεται γιατί είναι πιο λεπτό, τα δύο μαζί είναι εδώ πιο φουσκωμένο, το βλέπετε, δύο μαζί, τη θηλιά την επόμενη, κανονικό. Δεν απαντάω τώρα σε αυτά που γράφετε, απαντάνε τα κορίτσια για να μην κάνω λάθος. Δύο μαζί. Κανονικό. Δύο μαζί. Κανονικό. Δύο μαζί. Κανονικό. Δύο μαζί. Κανονικό. Δύο μαζί. Δέσποινα, είδα την ερώτησή σου, λίγο να τελειώσω να μπερδευτώ. Θα απαντήσω. Κανονικό. Δύο μαζί.
φάρμακο. Δύο μαζί. Κανονικό. Κανονικό. Έκανα δύο μαζί. Κανονικό. Προχωράει γρήγορα. Απλώς τώρα εγώ έχω πολύ χαμηλά την κάμερα. Και για να μην χτυπήσουν τα χέρια μου, δέστε τώρα πόσο κοντά. Πηγαίνω πιο σιγά. Λοιπόν, δύο μαζί. Εδώ. Κανονικό. Θα έρθουν μέχρι την Παρασκευή, θα έρθουν όσες θέλουν, σημειώστε τες. Τι έκανα τώρα, να με μιλήσαν, βλέπετε, κανονικό, δύο μαζί, κανονικό. Δύο μαζί. Κανονικό. Δύο μαζί. Όλα καλά, όλα καλά θα σου πάνε. Λοιπόν, και τελειώνουμε με δύο μαζί εδώ στο τέλος. Μια θηλιά περνάμε και στο κανονικό και στα δύο μαζί. Κάνουμε μειώσεις. Λοιπόν, σηκώνω λίγο πιο ψηλά τώρα. Λοιπόν, θα βγάζουμε όλα προς τα έξω. Αυτή είναι η κλωστούλα μας για να ξέρουμε ότι δεν το ξεκινήμα. Αν τυχόν χαθούμε, αλλά βάζουμε και ένα σημαδάκι στην πρώτη θηλιά. Λοιπόν, κάνουμε μειώσεις. Το κάθε ένα που κάναμε από ένα, περνούσαμε μία θηλιά. Τις μειώσεις κάναμε δύο μαζί, πιάναμε και περνούσαμε μία θηλιά. Εντάξει, για ποιο λόγο κάνουμε τις μειώσεις, γιατί ρώτησε η Δέσποινα. Λοιπόν, γιατί εδώ πάνω πρέπει να βάλουμε πολλές θηλιές για να καλυφθεί παντού το μέταλλο. Κάτω όμως δεν θέλουμε να γίνει τσάντα πολύ φαρδιά. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε μειώσεις. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σειρά μας. Λοιπόν, η σειρά μας να αλλάξει είναι δύο του σχεδίου. Έτσι, δύο σειρές έχουμε στο σχέδιο. Όχι, δεν γίνεται όλη τσάντα, μην προτρέχετε, περιμένετε λίγο, υπομονή. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα στην πρώτη σειρά μας, την οποία το είχαμε κάνει και στην τσάντα την άλλη που είχα δείξει. Εντάξει, λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη θηλιά μας. Λοιπόν, τραβάμε προς τα κάτω τη θηλιά φθηνά και εδώ μέσα, εδώ, θα περάσουμε την καινούργια θηλιά μας. Δηλαδή, είναι σαν να βγάζουμε δύο θηλιές από το ίδιο σημείο. Περνάμε, δηλαδή, από εδώ μέσα, δεύτερη θηλιά. Τώρα, εγώ θα μεταφέρω αυτό το σημαδάκι μου σε αυτή την καινούργια θηλιά, εδώ. Δεν είναι δύσκολο, σας το ξαναλέω. Θέλει κάποιες επαναλήψεις, αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αυτή τη θηλιά τη βλέπετε. Την τραβάω προς τα κάτω, βγάζω αυτό το σημείο εδώ και περνάω την καινούργια θηλιά πάνω από το νήμα μου. Παίρνω εδώ την επόμενη θηλιά μου και την περνάω. Θα κατεβάσω πάλι μόνο έτσι για να βλέπετε λίγο καλύτερα. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω στην επόμενη θηλιά μου. Τραβάω κάτω, εδώ, ανοίγω. Παίρνω την επόμενη θηλιά μου, εδώ προσοχή λίγο, να μην σας μένει καμιά θηλιά και δεν την πλέκετε. Δεν θα φαίνεται, αλλά θα φαίνεται μέσα στην τσάντα. Εμένα χτες μου ξεφύγαν 2-3, γιατί τη νύχτα στη δουλειά, τη βρέπει η μέρα και γελά, λένε. Λοιπόν, κατεβάζουμε κάτω τη θηλιά. Βγάζουμε καινούργια θηλιά εδώ μέσα. Εδώ, από τον ίδιο σημείο, βλέπετε. Σε όλη τη σειρά το κάνουμε αυτό. Κατεβάζω, πάω εδώ, βγάζω από το ίδιο σημείο καινούργια θηλιά, εδώ. Συνεχίζω. Τώρα πρέπει να σηκώσω λίγο όμως, γιατί δυσκολεύομαι. Εδώ. Προσπαθώ να γυρνάω τις θηλιές. Εδώ να ξέχασα θηλιά, βλέπετε. Δεν πειράζει, την αφήνουμε. Εδώ. Τραβάω. Τραβάω. Περνάω. Εδώ. Θα βάλετε φόδρα και δεν θα φαίνεται, αλλά τραβάω. Περνάω την καινούργια θηλιά από εδώ μέσα. Τραβάω.
περνάω τη θηλιά μου μέσα. Μισό λεπτάκι, γιατί θέλουμε να πάει ακάτω αυτό και καινούργια θηλιά από πάνω. Πάμε εδώ κάτω και αυτό από πάνω, εδώ. Πάμε κάτω. Πάμε εδώ. Πάμε κάτω και αυτό επάνω. Κάτω η παλιά θηλιά και αυτό εδώ. Στο ίδιο σημείο βγαίνει. Εδώ, από μέσα. Συνεχίζουμε. Κάτω και εδώ. Κάτω και εδώ. Όχι βρε, θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Εδώ. Η επόμενη είναι εύκολη. Αυτή είναι λίγο πελαλίδικη σειρά, αλλά εντάξει. Κάτω και περνάμε από μέσα. Δέστε το λίγο. Πας κάτω, τεντώνεις και βγαίνεις από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κάτω η θηλιά και τεντώνεις αυτό εδώ πέρα. Και βγαίνεις. Τα κάτω, τεντώνεις και βγαίνεις. Εδώ. Κάτω. Και βγαίνεις. Κάτω. Και βγαίνεις εδώ. Συνεχίζουμε. Κάτω. Και βγαίνεις. Κάτω. Και βγαίνεις. Εδώ. Κάτω. Λοιπόν, κατεβάζουμε τη θηλιά κάτω και αυτό είναι η θηλιά στην οποία είναι μέσα αυτή η θηλιά, έτσι. Και βάζουμε δεύτερη θηλιά στο ίδιο σημείο, αυτό. Μία σειρά κάνουμε αυτόν τον τρόπο και δεύτερη σειρά κάνουμε το απλό. Θα σας το δείξω τώρα, περιμένετε να τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Δεν θέλει πολύ ώρα, εμένα τώρα με παιδεύει επειδή έχω την κάμερα και σας το κάνω σχετικά σιγά. Εγώ χτες σε μία ώρα και κάτι το τελείωσα. Απλώς ξύλωσα και λίγο γιατί είχα κάνει ένα λάθος σε ένα σημείο. Κοιτάζουμε να μην αφήσουμε θηλιές. Δύο κουβάρια χρειάζεστε, το έλαγμα είναι 30, θα έρθει και 20 διάρι. Και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα για με τα ελάσματα για το καλοκαίρι. Έχουν έρθει και καινούργια νήματα, αλλά δεν θα σας τα δείξω ακόμα. Όσοι είσαστε στην ομάδα του Viper, τα είδατε. Γιατί ακόμα δεν τα έχουμε περάσει μέσα. Δεν έχουμε προλάβει. Λίγα μας μείνανε. Εδώ. Μπορείτε να κάνετε και αυτό το πράγμα, να τα ξεχωρίζετε έτσι, για να ξέρω ότι τα έχετε κάνει όλα. Εδώ, εδώ κατάλαβα ότι άφησα κάτι, βλέπετε. Το διαισθάνομαι, όταν αφήνω. Πρέπει να πω άφησα εδώ. Περιμένετε λίγο, εδώ. Καλό είναι αν κάνετε νύχτα να έχετε φως. Πάμε,
περνάμε το ίδιο σημείο. Εδώ. Περνάμε. Τώρα, αν δείτε σε κάθε θηλιά σας, έχετε μία θηλιά κάτω, μία πάνω. Βλέπετε. Σε κάθε θηλιά έχετε μία πάνω, μία κάτω. Εδώ. Εντάξει. Και εδώ που είμαστε. Η πάνω θηλιά μας η καινούργια είναι αυτή που το σημαδάκι μας. Η κάτω η παλιά είναι εδώ. Τα βάζω λίγο έτσι για να ξεχωρίζουν πιο εύκολα. Και τώρα θα δείξουμε τη δεύτερη, την τρίτη σειρά μας στην ουσία. Αλλά θα το λέω 1-2 σειρές γιατί αυτές τις δύο θα επαναλαμβάνετε μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Το επιθυμητό μέγεθος είναι 10 σειρές. Δηλαδή τώρα έχουμε κάνει 1-2 σειρές. Θα μετράτε αυτά εδώ πέρα, το ένα πάνω στο κάτω, στο άλλο. Όταν φτάσετε στις 10 σειρές θα δείξω πώς γίνεται στο κλείσιμο. Στο δικό μου έχω βάλει ένα σημαδάκι για να μπορώ να ξυλώσω για να σας δείξω πώς γίνεται το κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη σειρά νούμερο 2. Οι σειρές που επαναλαμβάνονται είναι αυτή που έδειξα και η επόμενη. Λοιπόν, πώς είναι οι σειρές μας τώρα. Τώρα κάνουμε την απλή σειρά. Δηλαδή, περνάμε από αυτό, εδώ και κατεβαίνουμε. Το απλό, αυτό. Βάζω τώρα το σημαδάκι μου εδώ για να ξέρω πού είναι το ξεκίνημά μου και για να ξέρει και η Ελένη που θα το πάρει. Και πάμε εδώ, το απλό. Μία φορά δηλαδή κάνετε το απλό, μία φορά κάνετε αυτό που περνάμε από μέσα. Εντάξει. Θέλω μέχρι εδώ να μου πείτε αν είναι κατανοητό. Διαφορετικά θα δείξω ακόμα μια σειρά επανάληψη για να την καταλάβετε. Πιάνω συνεχώς τη θηλιά η οποία είναι από κάτω, αυτή είναι από πάνω έτσι όπως σας βλέπω εγώ, ή την τελευταία θηλιά που έβγαλα, όπως θέλετε πάρτε το. Και την πλέκω κανονικά, αυτό το απλό που κάνουμε και στις κουβερτούλες. Έτσι, την έξω θηλιά προς τα εκεί που είναι. Μέχρι εδώ είναι καλά, είναι κατανοητά, πέστε μου αν κάτι δεν καταλάβατε. Τι έχω κάνει εδώ. Α, όχι, αυτό είναι που είχα αφήσει μια θηλιά. Υπάρχει κάποια πορεία, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Δεν είναι κακό. Επειδή κάποιες γράφουν κατανοητό, δεν σημαίνει ότι αν ρωτήσετε εσείς, σημαίνει κάτι. Το απλό κάνω εγώ τώρα γύρω-γύρω. Και θα κάνουμε και μια επανάληψη ακόμα. Θέλετε. Ωραία. Παίρνουμε συνεχώς τη θηλιά που είναι από πάνω, από εδώ. Εντάξει, εδώ έχω αφήσει πάλι. Α, Ελένη. Δεν πειράζει και εγώ έχω αφήσει το δικό μου. Αλλά δεν φαίνονται να ξέρεις γιατί θα μπει φόδρα μέσα. Όσες μπήκατε τώρα, λίγο δύσκολο να καταλάβετε τι κάνουμε. Θα δείτε το βίντεο μετά, θα κοινοποιηθεί, το δείτε από την αρχή. Αλλά μπορείτε να μείνετε να δείτε λίγο το κλείσιμο, να καταλάβετε το κλείσιμο. Πηγαίνουμε γύρω-γύρω και κάνουμε πάντα αυτή τη θηλιά που είναι από εδώ έξω. Όχι από μέσα, από το έλασμα, από την έξω πλευρά. Κάνουμε ένα. Είναι τσάντα με έλασμα. Πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, Θοδωρά, λέω να κάνουν ένα δώρο στα κορίτσια. Λοιπόν, θα κάνετε κοινοποίηση το live και την Πέμπτη. Όσες κοινοποίησετε σε αυτό το live, θα κάνουμε μία κλήρωση, ένα σετ έλασμα με νήματα και φόδρα δώρο από μένα. Θα κάνετε, όχι τα δαχτυλίδια σου, θα τα δώσεις μαζί. Θα κάνετε κοινοποίησεις τώρα και όσες κάνετε κοινοποίησεις, στις κοινοποίησεις θα κάνω ένα δώρο, ένα σετ με το έλασμα. Για να δούμε. Γιατί έχω καιρό να σας κάνω δώρο και έχετε δίκιο. Για πάμε να δω, να δω κοινοποίησεις, για να δούμε. Κάνανε ένα χαμό με τα δαχτυλίδια πάντως. Ναι. Τους έδωσα δώρο και σήμερα δίνουμε δώρο δαχτυλίδι. Όσοι κάνετε παραγγελίες 70 ευρώ και πάνω,
Θα δίνω και ένα δώρο. Δεν έχω, έχω καταδοθώ. Για δες, να το δείξουμε το δαχτυλίδι. Έχω. Δαχτυλίδι για πλέξιμο. Τώρα αυτή η κλωστή δεν χρειάζεται να τη βάλετε, έτσι. Αυτό, το κάνω δώρο. Παραγγελίες 70 ευρώ και πάνω, μπαίνει δώρο αυτό, χθες και σήμερα. Μπράβο, Κιτούλα. Λοιπόν, πάμε κοινοποιήσεις, πάμε κοινοποιήσεις για να μπείτε να κερδίσετε ένα σετ έλασμα. Θα έρθουν την Παρασκευή πάλι τα ελάσματα και δύο πάφη και μία φόδρα από μένα. Δώρο. Λοιπόν, για να δω. Πάμε. Τέλειο το χρώμα. Σ' άρεσε, είναι της κυρίας Ελένης, δεν είναι δικό σου. Ναι. Μπορείς να κάνεις μία ακόμα όμως, άμα θες. Δεν θέλω. Τώρα που έμαθε, εξάρτηκε. Πάμε να κάνουμε κοινοποιήσεις και δώρο ένα σετ για αυτή την τσάντα. Για το πλέξετε εσείς, έτσι. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνουμε την πρώτη σειρά. Βάσια μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην προδίδεις τη δείχνω στο Viper, στο live. Διότι κάποιες κυρίες δεν είναι στο Viper. Το ξέρω τι γίνεται, σας έστειλα και φωτογραφίες. Μην προδίδετε όμως, εντάξει. Οκ, okay. Γιατί θα έχουμε τώρα ιστορίες και κλάματα. Λοιπόν, κάντε κοινοποιήσεις, θα δώσω ένα σετ για την τσάντα αυτήνα. Δύο νήματα πάφι, ένα έλασμα ό,τι μέγεθος θέλετε και μία φόδρα έτοιμη, να τη βάλετε μέσα. Λοιπόν, εδώ έχω το σημαδάκι μου, το οποίο με βοηθάει να ξέρω πού είμαι. Ωραία. Αν δεν ξέρεις ποια σειρά από τις δύο έκανες, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, αν την τόσεις εδώ, βλέπεις ότι είναι η σειρά η απλή. Η σειρά η απλή, λοιπόν, σου βγάζει την πλέξη που βγάζει στην κουβερτούλα. Εντάξει. Γιατί ρε Ελένη, δεν είσαι στην ομάδα στο Viper C. Κοντζομανίδο. Λοιπόν. Λοιπόν, κατεβάζω αυτή τη θηλιά κάτω. Εδώ. Βάζω την καινούργια θηλιά στο ίδιο σημείο που είναι η θηλιά που κατεβαίνω. Παίρνω τώρα το σημαδάκι μου να το βάλω εδώ για να ξέρω που βρίσκομαι. Έτσι. Και κατεβάζω εδώ. Όσοι θέλετε να μπείτε στο Viber, στείλτε το τηλέφωνό σας, το Messenger. Κατεβάζω τη θηλιά και είμαι εδώ και μπαίνω. Κατεβάζω τη θηλιά και είμαι εδώ και μπαίνω. Και βάζω θηλιές. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά μας, η πρώτη σειρά μας. Μία κάνουμε τη μία, μία κάνουμε την άλλη. Λοιπόν. Πάμε να κάνετε κοινοποιήσεις. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο την κάμερα, να ξαναδείξω λίγο τις σαντούλες και ταυτόχρονα να ξυλώσω λίγο από κάτω τη δικιά μου για να σας δείξω πώς γίνεται το κλείσιμο. Αυτό λοιπόν το κάνετε για 10 σειρές. Εντάξει, δέστε το τώρα πώς κατεβαίνει. Να το. Να το. Εντάξει. Αυτό είναι της Ελένης μας τώρα. Όχι. Δεν σε φώνεξα. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τις τσαντούλες μας τελειωμένες. Αυτή είναι η Θοδώρα στο πιο μικρό έλασμα. Η Θοδώρα έκανε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σειρές. Με 1,5 κουβάρι και αυτή, ένα δεν την έφτασε. Ένα και κάτι. Λοιπόν, και με 2 κουβάρια είναι αυτή η δικιά μου. Εντάξει. Με το 30 το έλασμα. Οκ. Okay. Θα το βάλετε προσεκτικά να μην ξυλωθεί τη Ελένη. Λοιπόν, κάντε κοινοποιήσεις. Θα περιμένω λίγο. Για να σας κάνω δώρο την Πέμπτη, θα κάνω κλήρωση σε αυτό το live. Όσους κάνετε κοινοποίηση, θα κάνω κλήρωση για ένα σετ για το αυτό το τσαντάκι. Είναι πανεύκολο, κορίτσια. Πανεύκολο. Άλλο Viper. Όχι το δικό μας. Όχι, βρέσω. Είναι και η τελευταία τάση της μόδας. Ναι. Είναι τελευταία τάση. Και θα έχετε και φόδρα έτοιμη, έτσι. Να βάλετε μέσα. Εγώ τώρα εδώ δεν έχω φόδρα. Ετοιμάζουμε και φόδρες και θα έχετε και φόδρες. Και ελάσματα θα έρθουν την Παρασκευή πάλι. Επομένως, μπορεί και αύριο να έρθουν, αλλά εγώ σας λέω Παρασκευή σίγουρα. Επομένως, μην αγχώνεστε. Τι χρώματα υπάρχουν στο νήμα, θα σας τα ξαναδείξω στο τέλος. Εγώ περιμένω τις κοινοποιήσεις σας για να δώσουμε δώρο τσαντούλα. Α, σήμερα θα το κάνουμε. Όχι. Την κλήρωση. Ε?
Όχι βέβαια. Γιατί θα γίνει χαμός. Είναι πανεύκολο, Παναγιώτα μου. Πανεύκολο. Καλό στη φίλη μου την Πινελόπη. Πινελόπη, είδες που χρησιμοποίησα το ριχτάρι σου, την κάπα σου. Την έβαλα κάτω στο γραφείο για να μην χτυπάει τώρα με το έλασμα. Τις φόδρες, Ελένη, μου να σου στείλουν τα κόρια φωτογραφίες. Να βγάλετε. Ενοχλητικιά η κυρία εδώ. Το ήξερα και δεν ρώτησε για τα χρώματα. Θα δείξω ξανά φυσικά τα χρώματα, εννοείται. Όταν τα δείξω. Είστε έτοιμες. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτάκια να ξυλώσω. Από κάτω έχω βάλει σημαδάκι, επίτηδες. Δεν το έκλεισα. Γιατί λέω, θα πρέπει να δείξω πώς γίνεται και το κλείσιμο. Καταλάβατε. Για να δούμε τι έχει κάνει η Ανίτα εδώ μες τη νύχτα. Τι έχει κάνει. Δεν μπορέσω να τα ανοίξω. Πράγματι, όντως, Ελένη, σαν αρκουδάκι αγκαλιάς μοιάζει, έχεις δίκιο. Πώς το έχω κλείσει έτσι, δηλαδή, είναι ένα ταλέντο αυτό που έχω, νομίζω. Να με ζητούσε κάποιος να το κλείσω έτσι, δεν θα το κατάφερνα. Εδώ είμαστε, νομίζω. Φοβάμαι να μην κόψω και τίποτα εδώ. Φοβερή. Λίγο υπομονή. Ωραίο, Λένα, μ' άρεσε. Μα δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει εδώ. Έχω κλείσει από εδώ, έχω κλείσει από πέρα, έχω κλείσει παραπέρα. Λοιπόν, θα το κόψω στο τέλος, αν γίνεται τέλειος. Κάτσε να δούμε εδώ. Μα αυτό εδώ πρέπει... Δεν θέλω να κοπεί. Με ξύνει φιλιά. Και αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι το περνάω από τη μία, δεν βγαίνει από την άλλη. Για μισό. Θα περαστεί, αλλά εδώ είναι το θέμα μου, τι έχω κάνει. Δεν πειράζει, θα το κόψω και δεν θα το ράψω. Θα βολέψω. Α, κάτι γίνεται στον οριζόντα. Το κόψω, δεν γίνεται το κορίτσι. Δεν υπάρχει λύση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα 3. Λύνεται τώρα το πράγμα. Αλεξάνδρα, για έλα λίγο ρε να με βοηθήσεις. Δεν μπορώ να το λύσω. Γιατί... Τι έχω κάνει, δεν ξέρω. Εσύ γιατί δεν έκανες το κλείσιμο της Θεοδόρας αυτό. Τι έχω κάνει. Σταυρωτά σαν πλεξούδα. Σταυρωτά το πήγα, ναι. Δεν αλλά τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει. Μήπως είσαι από την άλλη πλευρά και είναι εδώ το τέλος σου. Μα το τέλος μου πρέπει να είναι εδώ. Όχι. Α, εννοείς αυτό. Μήπως είσαι από εκεί. Όχι ρε, αφού από εδώ ξεκίνησα. Εκεί άφησα στο τέλος κλωστή. Κατάλαβες. Και τώρα πώς θα βγει. Δεν ξέρω. Εδώ βγαίνει. Μετά εδώ, το σταύρωμα, τα έχω κάνει τόσο καλά, τόσο σταθερά, που δεν μπορώ να τα ανοίξω. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα βάλεις και τσάντα. Δεν πειράζει. Αυτό θα βάλω ένα κομμάτι μετά. Θα το κόψω τώρα έτσι αναγκαστικά να βγει. Δεν γίνεται. Υπάρχει λύση, κορίτσια. Το κλείσα τόσο καλά. Μάλλον το όνειρό σου λέει το έκανες, λέει άλλη. Με κοροϊδεύετε, δεν τρέπεστε λίγο. Ντροπή σας. Πανουριά. Άντε. Να, ορίστε.
Με κοροϊδεύουν. Αλεξάνδρα. Μαρία θέλει να τραγουδήσει. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία θα τραγουδήσει. Γι' αυτό σιωπή. Σε όλους και σε όλες. Τι έχω κάνει, ρε Αλεξάνδρα, μπορείς να μου πεις. Τι η Πανουριά λέει ότι στον ύπνο μου λέει το έκανα, λέει. Την ώρα που διάδες τι έχω. Από εκεί πάντως είναι το τελείωμα μου, σίγουρα. Όχι, όχι, δεν ξυλώνω την αρχή. Είμαι σίγουρη γιατί θυμάμαι ότι άφησα από εκεί το κλωστή μου. Γιατί το πιάσα για να μην ξυλωθεί από εκεί με το σημαδάκι. Πάει έτσι, λογικά. Ναι, ναι. Δεν έκανε τίπλε ξουδίτσα. Ναι, ναι. Αλλά για... τι να έγινε. Από εδώ εκεί. Δεν πειράζει, βρε Λένη. Θα το ράψω μετά. Να, μπράβο, Αλεξάνδρα, το βρήκες. Ναι, ναι, βγάζε, βγάζε. Να μην πάω στην πιο κάτω. Έχει, αν πας. Μπράβο, βρε. Αυτό είναι. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Είδατε. Το έκανε η Αλεξάνδρα. Είναι... Η Αλεξάνδρα, θα σας πω, εδώ μέσα έχει το, την ειδικότητα της ραπτικής κοπτικής. Κάνει όλες τις συναρμολογήσεις. Είναι υπεύθυνη. Μην ξεχνάτε εσείς να κάνετε κοινοποιήσεις. Για να δω. Για να δω. Θέλω μια φορά να βάλουμε ένα στόχο να κάνουμε 400 κοινοποιήσεις. Ε? Να κάνουμε, βάλουμε ένα τέτοιο στόχο. Αν φτάσετε στις 400 κοινοποιήσεις, θα σας δώσω κάτι καλό σε δώρο. Να δώσω 3-4 δώρα. Σαν να είναι μαρικόνο. Και μπεδευτεί. Δεν καταλαβαίνω. Φούλα μου, γεια σου. Και η Άντζελα πλέκει τσάντα με το δύο νήμα, λέει. Γι' αυτό οι χιώτες πάνε δύο-δύο. Σωστά. Και εγώ θα πηγαίνω με την Αλεξάνδρα. Και πηγαίνουμε δύο-δύο μαζί. Δύο-δύο. Στην πανιέρα, δύο-δύο. Μ' ακούνε τώρα που τραγουδάει έξω. Μόνο η Μαρία θα τραγουδάει. Η Μαρία τραγουδάει με την ταινία. Ξέρω ότι τα κλείνει τα πακέτα, ακούγεται. Έλα, ναι, τέτοια. Λοιπόν, μπράβο ρε Αλεξάνδρα, ναι. Τι κορίτσι. Είχα και μέσα ένα νήμα, πάρτε το. Θα το σημειώσουμε τώρα, Όχι, δεν χρειάζεται, θα το ράψω, εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, είμαστε στο κάτω μέρος. Έχουμε κάνει, είναι έτσι το άνομα μας, εντάξει. Έχουμε κάνει τις 10 σειρές, μετράτε εδώ με τις πλεξουδίτσες αυτές, 1, 2, 3 σειλίτσες και κάνετε 10 σειρές, εντάξει. Και πάμε τώρα από την κάτω πλευρά να δείξουμε λίγο το κλείσιμο μας. Καταρχήν θα το διπλώσετε στα 2, θα χρησιμοποιήσετε το σημαδάκι σας. Για να βάλετε στη μία άκρη που θεωρείτε εσείς ότι είναι εκεί που διπλώνει η τσάντα σας. Το βάλουμε λίγο απ' έξω για να μην το χάσουμε και αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι διπλωμένη και έχουμε βάλει σημαδάκι εδώ που διπλώνει η τσάντα, θα ξεκινήσουμε να κλείνουμε. Πάμε να δείξουμε λίγο το κλείσιμό μας. Είσαστε έτοιμες? Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα? Για να δω. Έτσι είναι, άμα έχεις καλούς βοηθούς, έτσι είναι. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα, όπως μπορώ να σας το δείξω, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να έχω πολλή απόσταση για να βλέπετε. Ναι, θα ποντιακά θέλετε να σας τραγουδήσω. Πρέπει να έχω και λίρα, έτσι μόνη μου δεν μπορώ χωρίς λίρα. Δυσκολεύομαι χωρίς λίρα. Είμαστε έτοιμοι. Για να δω, για γράψτε. Καφεδάκι κάνατε, πίνετε. Τέτοια ώρα πίνουμε καφεδάκι. Εγώ δεν μου κάνανε καφέ, δεν με προσέχουν εδώ καθόλου, να ξέρετε. Σας το λέω εσάς. Ωραία, πάμε. Αρχίσατε και γράφετε. Παίρνουμε τη μία κλωστή από δεξιά και την άλλη από αριστερά. Σταυρώνουμε εδώ. Και περνάμε. Παίρνουμε από δεξιά, σταυρώνουμε. Πάμε από εδώ. Την επάνω την κλωστή, εντάξει. Παίρνουμε, πάμε, συγγνώμη, εδώ, αριστερά. Βγάζουμε καινούργια κλωστή. Πάμε μετά δεξιά. Βγάζουμε κλωστή. Παίρνουμε αυτή την κλωστή, πάμε αριστερά. Παίρνουμε κλωστή. Πάμε δεξιά. Εδώ με τη σειρά. Παίρνουμε κλωστή, περιμένετε λίγο, δεν τα άνοιξα καλά. Δηλαδή μία παίρνουμε από δεξιά, μία αριστερά, για να δημιουργηθεί αυτό, αυτή η γραμμούλα που θα γίνει. Έτσι, νάτι, βλέπετε. Πάμε αριστερά, εδώ. Παίρνουμε κλωστή, βγαίνει καινούργια κλωστή, τραβάμε. Πάμε μετά δεξιά, παίρνουμε κλωστή, τραβάμε. Πάμε από αριστερά, κλωστή, μία δεξιά, μία αριστερά. Αυτό είναι. Εδώ. Πάμε από εδώ, πάμε
από εδώ. Μία αριστερά, μία δεξιά. Αυτό το κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς σας. Και όταν φτάσει το τέλος της σειρά, πολύ απλά, εκεί θα κόψετε, θα ενώσετε τις κλωστές σας. Εδώ. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Μία από δεξιά, μία από αριστερά. Τώρα εγώ επειδή έχω κόψει λίγο την κλωστομική, θα κάνω πατέντα. Σιγά, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Σαν τα φτιάχνουμε με έλασμα. Εδώ τώρα συνεχίζω κανονικά. Εδώ τώρα δεν έχω θηλιά. Θα περάσω αυτήν εδώ. Έτσι. Πάμε εδώ. Την κλωστή κοινή αφήστε την. Εδώ. 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 Χαλαρά. Εδώ και τελευταίο αυτό και θα πιάσουμε ένα σημαδάκι εδώ τη θηλιά μου και θα το δω πως φαίνεται, ένα λεπτό και αυτή η κλωστή θα τη χρησιμοποιήσω μετά. Να δούμε αν έχει πρόβλημα, περάσω μέσα, όχι, για να το γυρίσουμε λίγο να το δείτε, μισό λεπτό. Να το. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι η πιο εύκολη τεχνική. Τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Εάν δεν είχα το να καθυστερώ λίγο με την κάμερα, θα την είχα τελειώσει σε μία ώρα σίγουρα. Ελάσματα θα υπάρχουν σε τρία διαφορετικά μεγέθη. Τώρα για το τελείως μικρό, νομίζω είναι 14 εκατοστά. 22 και 27 σίγουρα. Πού είσαι Ρενάντια, δείξαμε την ωραία την τζαντούλα. 21 ευρώ τα υλικά για την τζάντα, 2 τεμάχια θέλετε και για το μικρό, 2 τεμάχια και για το μεγάλο. Λοιπόν, το χειρούλι μόνο έχει 6 ευρώ το έλασμα. Φόδρες ετοιμάζουμε για να έχετε ασορτή για μέσα. Είναι με το νήμα πάφι και θα δείξω λίγο τα χρωματάκια, στα γρήγορα. Είναι 3 ευρώ το νήμα, να ξέρετε. Εντάξει. Και πάμε. Έχουμε σε μοβ σκούρο το 111. Μία από τα κορίτσια λίγο να έρθει γιατί νομίζω πέσαν κάποια νήματα, θα χρειαστώ βοήθεια. Ροζάκι το 31. Γκρι ανοιχτό το 416. Γκρι σκούρο το 87. Τουπούρου το 530. Μία από τα κορίτσια να έρθει λίγο απ' έξω, το 321 το σοκολατί, το μοβ 378, ο πληθυσμός δεν ανταποκρίνεται έξω. Ο πληθυσμός δεν ανταποκρίνεται απ' έξω. 179 είναι αυτό που έκανα εγώ τώρα. Για κάθε έλασμα. Πού βρίσκεται ο κόσμος? Ζητάω βοήθεια και δεν έχετε κανένας. Κανείς. Τι κάνατε? Κουσκούς. Κουσκούς κάνετε. Έλα από εδώ λίγο, ανέβασα τη μορτά που πέσανε. Κουσκούς κάνετε. Τι κάνετε? Ε? Κάνετε κουσκούς. Όχι, όχι. Α. Τουλάχιστον πείτε και εμένα τι λέτε, να μαθαίνω κι εγώ. Α, δουλεύατε. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα που έκανα εγώ το 179. Λοιπόν, Ivoire το 62.
597 το κεραμιδί. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Καλά κορίτσια το κιάτο έχει. Λοιπόν, το CL το 183. Πολύ ωραίο και για κουβερτούλα είναι αυτό το νήμα. Έτσι το ξέρετε. Μοβάκι καινούριο χρώμα το 437. Τι λες, 33 λένε. Για ποιο πράγμα. Και το όρθιο το 33. Λοιπόν, το 310. Το λευκό το 55. Το μαύρο το 60. Όχι καλή, τις πειράζω. Αφού ο κούχτη κλείνουν έξω παραγγελίες. 56 κόκκινο. Κίτρινο το 13. Το ηνοπνευτή ή το λέμε και τυρκουάζ ανοιχτό αυτό. 15. Κάποιος το λέτε και βεραμάν. Ένα δίχρωμο το 673. Σάπιο μήλο το 28. Κάποτε είχα μόνο 5 χρώματα σε αυτό το νήμα. Κάποτε. Λοιπόν, το 262 το μπεζάκι το σκούρο. Και πολύ ωραίο πρασινάκι. Το πήρατε πολλές για καναπέ αυτό. 385. Όσοι έχετε σοκολατή καφέ, να πέδεστε τι όλο ταιριάζει. Σοκολατή, καφέ. Η Δέσποινα Αναστασίου θέλει το σετ με λευκό νήμα. Με το έλασμα. 21 ευρώ, Δέσποινα μου. Θα σου κρατήσουν τα κορίτσια το 30 στο μεγάλο, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι και τι έμεινε για το σακίδιο αυτό το ροζ. Και να κλείσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα κάνουμε από το σπίτι τσάντα στον καμβά καινούριο σχέδιο. Μου ζητήσατε να σας κάνω σε μεγάλο καμβά. Θα σας κάνω σε μεγάλο καμβά, αλλά λογικό είναι να μην μπορώ να την τελειώσω έτσι, να μην προλάβω να σας δείξω τελειωμένη αύριο. Λίγο δύσκολο, γιατί σήμερα έχω στις 9.30 ώρα το βράδυ, από τις 5 η ώρα, μαθήματα στο Zoom. Να δεις τα μοβ όλα, βεβαίως. Λοιπόν, ένα μοβ, λένα μου, είναι το σκούρο, το μοβ το 111. Ένα είναι αυτό το μοβ το καινούριο, το 437, και υπάρχει το λιλά, το 378, και υπάρχει και αυτό που το λόγω σάπιο μήλο, το 28. Αυτά. Κάποιος θέλω να έρθει να με βγάλει ένα βίντεο, μόλις το που τελειώνω το live, να δείτε τι γίνεται εδώ, πανδεσία χρωμάτων, χαμός. Τι ωραίο πράγμα. Και αυτά είναι τόσο απαλούτσικα. Ξέρετε τι απαλούτσικα είναι αυτά. Λοιπόν, το σακιδιάκι μας αυτό. 25 ευρώ τα υλικά του. Πλέγμα φόδρα. Η φόδρα είναι έτοιμη. Ένα μαγνητάκι το οποίο η Ανίτα δεν έβαλε. Εσείς θα το βάλετε. Είσαστε καλά κορίτσια. Το σκόρτο τι θες για τσάντα. Τα υλικά λένε. Λοιπόν, 25 ευρώ τα υλικά για την τσάντα. Σας δείχνω λίγο τι έχει μείνει στα λουριά αυτά. Αν θες να πάρεις μόνο το λουρί που είναι η φάσα, το χερούλι και τα δύο λουριά τα με αυξομοίωση στα 8 ευρώ, τώρα είναι η στιγμή να τα πάρεις. Γιατί μετά δεν θα έχουμε. Έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια. Θα σας πω σε ποια έχουμε μόνο δύο και στα άλλα έχουμε τρία. Η Λένα Πανουριά, λοιπόν, την κρατάτε το μόβ το σκούρο, έτσι Λένα. Έχουμε σοκολατή δύο τελευταία. Το μπες αυτό του δέρματος που κάναμε στη Σπυριδούλα χτες. Ευχαριστούμε και εμείς, Ελένη. Έχει και αυτό δύο. Στα υπόλοιπα έχουμε από τρία. Του πουρου, το καφέ, αυτό εδώ το μπες, το σκούρο, το πράσινο και το κόκκινο. Εντάξει. Όσες θέλετε και φωτογραφίες, τα κορίτσια μπορούν να σας στείλουν στο Messenger ή στο Viper. Επίσης, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, για το γεγονός ότι για την ανακοίνωση που έκανα για τα πρόσθετα στήθους, φιλοτιμηθήκατε πάρα πολλές, προθυμοποιηθήκατε πάρα πολλές. Δυστυχώς από το κλικής μόνο μια κυρία μας είπε, και επειδή είναι λίγο αρρωστούλα τώρα, μου είπαν ήταν αυτό τέλος του μηνό, τέσσερις εβδομάδες, λέω δεν υπάρχει πρόβλημα, η Βαρβάρα, και την ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό λέω και το όνομά της. Καμία άλλη κυρία από το Κλικής δεν προθυμοποιήθηκε. Στεναχωριέμαι γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι στο Κλικής με βλέπετε πολλές. Η βιντεάκι υπάρχει για τα πρόσθετα στήθους, σας το έχω κάνει εγώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Παρ' όλα αυτά έχουμε 20 γυναίκες, και αυτό που με έκανε εντύπωση ότι και από Κύπρο και από Γερμανία προμηθυμοποιηθήκατε να το κάνετε. Λοιπόν, μέρη μου, ποιο είναι το 613, πες μου χρώμα για να το βρω πιο εύκολα. Σας υπερευχαριστώ.
Λοιπόν, ευχαριστήσω ότι μία courier από τις δύο, με τη δεύτερη δεν πρόλαβα να επικοινωνήσω, αλλά πιστεύω ότι και η δεύτερη courier θα μου το κάνει αυτό που ζήτησα. Λοιπόν, πήρα σήμερα στη μία από τις δύο courier μου, που συνεργάζομαι, και ρώτησα αν θα μπορούσαν να μου δώσουν κάποιες δωρεάν αποστελές για αυτό το σκοπό. Έτσι ώστε και εγώ να μην χρεωθώ τα μεταφορικά και εσείς να μην χρεωθείτε μεταφορικά. Γιατί οι περισσότερες μου στείλατε μήνυμα και μου είπατε ναι, Ανίτα, στείλε μου μνήματα και εγώ θα σου πληρώσω τα μεταφορικά. Δεν θέλω να πληρώσετε μεταφορικά. Και εφόσον έχουμε αρκετές αποστολές, θεωρώ ότι σε τέτοια θέματα μπορεί και η courier λίγο να μας βοηθάει. Λοιπόν, η μία courier που τους το είπα, αμέσως μου είπε πόσες αποστολές θέλεις, λέω 10 αποστολές. Οκ, Ανίτα. Ετοίμασέ τις όλες και όταν τις έχεις σε μία μέρα να σου τις στείλουμε δωρεάν. Ευχαριστώ λοιπόν και την courier και πιστεύω ότι και η δεύτερη courier που θα τους ζητήσω και αυτοί θα μου δώσουν αποστολές, γιατί σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με γυναίκες που περνάνε καρκίνο και που έχουν χάσει το στήθος τους, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα, εγώ τώρα που σας το λέω να τριχιάζω, για μια γυναίκα ψυχολογικά κυρίως να χάνει το στήθος της, γιατί πάρα πολλές δυστυχώς νιώθουν ότι χάνουν και τη θηλυκότητά τους, έτσι, δηλαδή θεωρούν ότι δεν είναι και γυναίκες πλέον. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουν τέτοιο συνέστημα. Να σας πω ότι τα πρόσθετα στήθους τα ξεκίνησα εξαιτίας κάποιων από εσάς που είχατε το θέμα και ζητούσατε και μπεδεύτηκα πολύ να βγάλω το βίντεο, γιατί υπήρχε βίντεο στο ίντερνετ, αλλά ήταν πολύ δύσκολο μέχρι να το βγάλω. Δίνω δωρεάν λοιπόν τα νήματα, βαβακυρό νήμα, δίνω δωρεάν το υλικό της γέμισης, επειδή έρχονται γυναίκες από εδώ από το Κιλκής. Κάποιες παίρνετε από εσάς και μου ζητάτε πρόσθετα, δεν χρεώνω ούτε που τα δίνω εδώ, ούτε που στέλνω τη μεταφορική τα πρόσθετα, όπου και να στείλω. Θεωρώ ότι όταν κάνεις ένα καλό, πρέπει να βοηθάς τους άλλους χωρίς να πεις θα πληρώσεις τόσο και τόσο. Για να μου ζητάνε εμένα πρόσθετο, προφανώς δεν έχουν την οικονομική άνεση να το πάρουν. Και από ό,τι ξέρω, παρότι το ΙΚΑ, αυτό ξέρω εγώ, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, χορηγεί, αλλά δεν χορηγεί όλο το ποσό. Και δεύτερο που μου έχουν πει ότι αυτό που το πρόσθετο κανονικό που δίνουν με σιλικόνη, κάποιες τις ενοχλεί, κάποιες μετά από λίγο καιρό μυρίζει άσχημα, που υδρώνουν κτλ. Θέλω να έχω πρόσθετα, γιατί όταν μου ζητάνε είναι δύσκολο και δεν προλαβαίνουμε εμείς. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή ήδη βρεθήκατε 20, λοιπόν, και εμένα το πιο πολύ το πρόβλημά μου είναι το πήγαινε έλα τα μεταφορικά, λένε να μου μη στεναχωριέσαι, θα σε ενημερώσω. Σας παρακαλώ, όσες μου στείλατε μήνυμα εχθές, στείλτε μου λίγο τα στοιχεία σας στο Messenger, γράψτε ότι ενδιαφέρεστε για τα πρόσθετα, να σας στείλουμε τα υλικά, το βιντεάκι σας το στέλνω, αλλά το έχω ανεβάσει νομίζω και στην ανάρτηση, αν δείτε τη θεσίνη που έκανα στο Facebook, το έχω στα σχόλια το βίντεο. Δέστε το βίντεο, αν έχετε στο σπίτι κάποιο νήμα, δοκιμάστε να δείτε αν μπορείτε να το βγάλετε το πρόσθετο. Δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλω, επειδή θέλω καλό βαβανκερό, σας στέλνω εγώ δωρεάν το νήμα και, και τα υλικά, τη γέμιση και όλα εγώ δωρεάν, εντάξει. Και όταν θα είναι να τα στείλετε πίσω πάλι σε μένα, σας γράφουν τα κορίτσια μέσα ένα χαρτάκι ότι μας ενημερώνετε, για να δούμε εμείς με την courier πώς πρέπει να γίνει, για να μην χρεωθείτε μεταφορικά. Δεν θέλω να χρεωθείτε, εφόσον οι courier και οι δύο μας δίνουν την ευκολία να μας δώσουν κάποιες δωρεάν αποστολές και τους ευχαριστώ. Η μία σίγουρα, η δεύτερη δεν μίλησα ακόμα, δεν πρόβα, αλλά πιστεύω θα μου το κάνει και η δεύτερη. Χρησιμοποιούμε ειδική γέμιση, Ελένη μου. Αυτή που σου είπε στα μιγκουρούμι. Λοιπόν, αυτά. Ήθελα να πω ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Δηλαδή, ας μαζευτούν και 100 πρόσθετα, δεν με πειράζει. Γιατί κάλλιστα, αν μαζευτούν και πολλά, μπορώ μετά να μιλήσω με κάποιο σύλλογο καρκινοπαθών και να τους πω αν ενδιαφέρονται να τους δώσουμε κάποια. Αλλά επειδή το τελευταίο διάστημα μπορεί το μήνα να μας φεύγουν και 10 και 20 πρόσθετα το μήνα. Θέλουμε να έχουμε, γιατί κάποιες κοπέλες κάνουν παραγγελία και τα θέλουμε στην παραγγελία τους. Εντάξει. Όποιες λοιπόν θέλετε και μπορείτε να πλέξετε, δεν θέλω να σας ζορίζω σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άτομα να πλέξουν τώρα αυτή τη στιγμή. Εφόσον μπορέσαμε να βρούμε δωρεάν μεταφορικά από courier, αυτό είναι σημαντικό. Στείλτε τα στοιχεία στο Messenger, πέστε ότι ενδιαφέρομαι για τα πρόσθετα, στείλτε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταφκάπα και τα λοιπά, ξέρετε εσείς τι χρειάζεται. Και την Πέμπτη, την Παρασκευή θα μαζέψουμε όλα τα πακέτα και θα σας στείλουμε. Θα στείλω στην κάθε μια 3 νήματα 100 γραμμαρίων και την αντίστοιχη γέμιση. Με τα 3 νήματα νομίζω βγάζετε 5 με 6 κομμάτια. Τεμάχια, έτσι. Okay. Λοιπόν, σας υπέρ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είναι μεγάλη βοήθεια να ξέρετε. Μακάρι να είχα χρόνο εγώ ή η Αλεξάνδρα να πλέξουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Πραγματικά δεν προλαβαίνουμε. Αλλά επειδή ξέρω ότι σε τέτοια θέματα πάντα είσαστε πρόθυμες να βοηθήσετε,
Γι' αυτό σας ζήτησα. Εντάξει. Ευχαριστώ, ζωή μου, να είσαι καλά. Και χαίρομαι επίσης που δύο κυρίες από τη Γερμανία ήδη μας είπανε και με δικά τους έξοδα, σας παρακαλώ πολύ, και να πάρουν τελικά μόνοι τους και τα λοιπά και να μου τα στείλουν μετά με courier. Και μάλιστα η μία, θέλω να πω το όνομα, παρότι Ευθυμία θα το δει στο YouTube γιατί δεν έχει Facebook. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η Ευθυμία την τελευταία φορά μας είχε κάνει 40 κομμάτια, νομίζω. Και τα έστειλα μόνη της με courier και χρεώθηκε 25 ευρώ μεταφορικά, γιατί το είδα πάνω στο κουτί. Τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέρω ότι οικονομικά δεν είναι άνετη η Ευθυμία, αξίζουν ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο. Εμείς, εγώ τουλάχιστον έχω τα νήματα, έχω την δυνατότητα, τα προσφέρω. Εντάξει? Αλλά άνθρωποι που είναι δύσκολα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όταν σε τέτοια θέματα βοηθάτε. Όπως και στα τουρμπάνια και οτιδήποτε σας έχω ζητήσει, ήσασταν πάντα πρόθυμες. Λοιπόν, αυτά. Όποιες θέλετε λοιπόν να συμμετέχετε, στείλτε μας. Απλώς επειδή δεν έχω πολλές δωρεάν αποστολές από τις courier, θα προσπαθήσω να πάρω και από τη δεύτερη. Θα στείλω τουλάχιστον σε 10 άτομα υλικά, εντάξει, προς το παρόν. Και θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας και αν δούμε ότι χρειαζόμαστε και άλλα πρόσθετα, και όποιες κυρίες, να το πω λίγα και αυτό, συγγνώμη για την καθυστέρηση, όποιες κυρίες χρειάζεται πρόσθετα, δεν θα ντρέπεστε, γιατί έχουμε ζήσει και αυτό. Να παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε νιώθω ότι ζητιανεύω. Όχι, δεν ζητιανεύετε. Δεν θα νιώθετε ότι ζητιανεύετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς με μεγάλη χαρά τα πρόσθετα δίνουμε δωρεάν. Έτσι. Και αυτά που έχω πλέξει εγώ και κάποια που είχε πλέξει η Αλεξάνδρα στο παρελθόν και άλλα κορίτσια μου που δουλεύαν εδώ που πλέξανε, τα δίναμε δωρεάν. Λοιπόν, και τα δίνουμε δωρεάν. Δεν θα ντρέπεστε. Μία φίλη σας, μία ξαδέρφη σας, οποιοδήποτε. Έτυχε η κυρία που η κόρη της χρειαζόταν. Εσείς παραγγείλετε τα από εμάς και τα μεταφορικά τα πληρώνω εγώ σε εκείνη την περίπτωση και μη σκέφτεστε το τι θα νιώσουν ο ένας και ο άλλος. Εσείς μαζί μου μιλάτε. Ούτε δημόσια λέω τα ονόματά σας, ούτε τίποτα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, λεπτό. Ωραία. Όποιες έχετε παραγγελία και μπορούμε να τα βάλουμε μέσα, πέστε λίγο στα κορίτσια μόνο, γιατί εγώ δεν μπορώ να κρατήσω τώρα τα ονόματά σας εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, σας κούρασα. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προθυμία σας. Νιώθω ότι σε τέτοια θέματα έχω ένα δεξί χέρι που με βοηθάει. Όλες εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Την Πέμπτη θα κάνουμε την κλήρωση για ένα σετάκι που θέλετε σε αυτά. Όσες θέλετε να ξαναδείτε τα πάθη, στείλτε ένα μήνυμα στο Messenger και τα κορίτσια να σας στείλουν τα χρώματα να τα δείτε. Φιλάκι. Θα τα πούμε αύριο στις 3.